Μετά από τόσες εβδομάδες με τα πανεπιστήμια κλειστά, τα δύο μεγάλα ιδρύματα, Πολυτεχνείο και Καποδιστριακό, και η νομική σχολή, σήμερα θα υποδεχτεί τους φοιτητές της. Πάμε στη Χριστίνα Καλοκαίρη να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί τώρα η πραγματικότητα στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ. Χριστίνα. Γεια σας. Κανονικά λειτουργεί σήμερα το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς οι διοικητικοί υπάλληλοι ανέστειλαν την κινητοποίησή τους. Ωστόσο, θα πραγματοποιήσουν νέα γενική συνέλευση την προσεχή Πέμπτη με αντικείμενο την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργού. Στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας η απεργία συνεχίζεται και σήμερα, με το απεργιακό μέτωπο όμως διασπασμένο, καθώς η πλειοψηφούσα παράταξη τάσεται υπέρ της αναστολής της απεργίας και της συνέχισης του διαλόγου. Πάντως, η Ομοσπονδία των Υπαλλήλων των Πανεπιστημίων αποφάσισε αργά το βράδυ την προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων για να ανασυντάξει, όπως αναφέρει, τις δυνάμεις της και παραμένει σε αγωνιστική επαγρύπνηση μέχρι ο Υπουργός Παιδείας να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που πήρε στο διάλογό τους. Σώζεται το εξάμεινο τελικώς, Χριστίνα, ή όχι? Ορίστε. Σώζεται το εξάμεινο ή όχι? Αυτό το δούμε. Αυτό που θέλω να πω οπωσδήποτε είναι ότι σημαίνει το γεγονός ότι η Ομοσπονδία των Υπαλλήλων των ΑΕΗ αποφάσισε το βράδυ την αναστολή, πως στη σημερινή συνεδρία των διοικητικών υπαλλήλων του Καποδιστριακού που έχει οριστεί για τις 11, δύσκολο θα είναι να περάσει μια νέα απεργία χωρίς την κάλυψη της Ομοσπονδίας. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το εξάμεινο, σώζεται οριακά, όπως όλοι λένε, με την προϋπόθεση βέβαια τα παιδιά να κάνουν μαθήματα και Σαββατοκύριακα και εξεταστική και μάλιστα και ανήμερα τα Χριστούγεννα. Okay. Να σε ευχαριστήσουμε, θα μείνουμε στο θέμα και θα πάμε στη Βάλια Σκούρα. Βρίσκεται έξω από τη νομική. Θα μας πει αν έχουν αρχίσει, ήδη έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται φοιτητές εκεί, όχι μόνο φοιτητές που περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το εξάμεινό τους, αλλά και πρωτοετής που προσπαθούν να γραφτούν ακόμη στη σχολή. Βάλια. Καλημέρα, Πόπη. Εδώ λοιπόν η νομική σχολή ήταν ανοίξει σήμερα με απόφαση του Προέδρου. Υπήρχαν παρόλα αυτά ομάδες περιφρούρησης από νωρίς το πρωί φοιτητών, οι οποίοι, όπως έλεγαν, υπάρχει απόφαση της συνέλευσης των φοιτητών να μην ανοίξουν τα πανεπιστήμια, όπως και των διοικητικών υπαλλήλων. Οπότε ήταν αποφασισμένοι να περιφρουρήσουν την απεργία. Τελικά τα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Νομική Αθηνών δεν έχει ανοίξει μέχρι στιγμής. Πρέπει να σας πω ότι πριν λίγη ώρα είχαμε μία μικροένταση. Οι φοιτητές οι οποίοι περιφρουρούσαν την απεργία είχαν κάποιο λεκτικό διαπληκτισμό με άλλους φοιτητές, με κάποια μέλη ΔΕΠ, με καθηγητές, οι οποίοι είχαν έρθει λίγο πιο πέρα από την είσοδο της Μασσαλίας και οι οποίοι ήθελαν να ανοίξει το πανεπιστήμιο. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένας λεκτικός διαπληκτισμός. Υπόθηκαν πράγματα όπως το είναι τυραννία κάποιος να θέλει πτυχίο. Οι άλλοι από την πλευρά τους έλεγαν ότι 14 εβδομάδες που ήσασταν. Αυτή τη στιγμή έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Παραμένουν συγκεντρωμένοι φοιτητές από όλες τις πλευρές παρόλα αυτά. Για να καταλάβουμε. Μέσα στην νομική είναι ομάδα περιφρούρησης φοιτητών που έχουν δημιουργήσει φοιτητές οι οποίοι δεν θέλουν να ανοίξει η σχολή και απ' έξω είναι τα παιδιά τα οποία προσπαθούν να μπουν να γραφτούν στο πανεπιστήμιο, στη σχολή, στο τμήμα τους, να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, να δουν τι θα γίνει με το εξάμεινο. Ακριβώς, Πόπη. Ακριβώς. Όλοι βρίσκονται απ' έξω από τη νομική. Δεν έχει ανοίξει η νομική. Περιφρουρούν την απεργία. Παρ' όλα αυτά, έξω από την είσοδο της νομικής ήρθαν και άνθρωποι, οποίοι, και όπως και καθηγητές και φοιτητές, οι οποίοι ήθελαν να ανοίξει. Έξω λοιπόν από το πανεπιστήμιο, το οποίο δεν έχει ανοίξει, υπήρξε ο λεκτικός διαπληκτισμός. Μάλιστα.